καλύτερα. Θα μπορείτε να πάρετε μια ανάσα. Εκεί που υπάρχουν εκκρεμότητες να παρέμβετε έτσι κάπως βοηθητικά. Και επίσης η σημερινή μέρα, από το απόγευμα και μετά, αύριο και μεθαύριο, δύο ημέρες πολύ πιο βοηθητικές. Όμως πάντοτε με αυτό που λέμε, με μία έγνοια, να μην κάνουμε γρήγορα πράγματα που δεν είναι της παρούσης. Είτε στα αισθηματικά μας, είτε στις δουλειές. Λίγο πιο αργά. Και να περάσουμε στους διδύμους, πάμε και λέμε όλα τώρα, ακόμα και τα δύσκολα. Στη σημερινή μέρα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, στην αυριανή, ο Ερμής σε καλή θέση σε σχέση με το ζώδιό σας. Και στη σημερινή μέρα και στην αυριανή, ό,τι έχετε να κάνετε με έντυπα, έγγραφα, κάρτες, λογαριασμούς, διαδίκτυο, να πείτε, να υπογράψετε, να συζητήσετε τα πάντα πιο ευνοϊκά, γιατί από το Σάββατο και μετά ο Ερμής σε μια θέση που δεν είναι τόσο αβανταδόρικη για σας. Σήμερα λοιπόν, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά πιο άνετα και στην αυριανή ημέρα, παίζετε μπάλα λίγο πιο άνετα παντού και στις σχέσεις και στα πρακτικά θέματα. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Καλύτερα τώρα λέει να ακούτε. Αυτό ισχύει περισσότερο από το απόγευμα, βραδάκι και μετά, στην αυριανή ημέρα, όπου η Αφροδίτη έρχεται απέναντί σας και λέει ότι θα πρέπει να έχετε ανοιχτά τα αυτιά και στους συνεργάτες και στον σύντροφό σας και ακόμα να παρατηρείτε λίγο πιο προσεκτικά και τον ανταγωνισμό στα επαγγελματικά, στα θέματα καρδιάς, ο ανταγωνιστής ή η ανταγωνίστρια που μπορεί να υπάρχει. Σήμερα λοιπόν λίγο πιο προσεκτικά, αλλά με προοπτικές και στην ερχόμενη εβδομάδα να τα πάτε κάπως καλύτερα ή τουλάχιστον να νιώσετε ότι πρόσωπα που σας απασχολούν, συγγενικά πρόσωπα, ο σύντροφός σας, κάπως αρχίζει και τα καταφέρνει καλύτερα εκεί που τα πράγματα είχαν κολλήσει. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Έχει σημασία, λέει τώρα, το να είστε περισσότερο ψύχρεμοι. Η σημερινή μέρα είναι πιο βοηθητική. Μέχρι το απόγευμα μπορείτε να κάνετε κάποιους πιο βοηθητικούς συνδυασμούς σε οικονομικά θέματα, στον αριθμό στα εκκρεμότητες. Γεγονός είναι ότι ακόμα μέχρι και την εβδομάδα αυτή δεν μπορείτε να κινηθείτε με την άνεση που θα θέλετε. Είναι πολλές συζητήσεις που δεν καρποφορούν ακόμα, που δεν δίνουν το καλύτερο, σιγά σιγά από το Σάββατο και μετά και πιο πολύ στην ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά η σημερινή μέρα, συγκριτικά και με την αυριανή, είναι κάπως πιο ευνοϊκή και μέχρι το απόγευμα πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν, ό,τι μπορείτε να καταφέρετε και μετά σιγά σιγά, ώσπου να φύγει αυτή η εβδομάδα. Τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά στην ερχόμενη. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Από το βράδυ, λέει, και αύριο με τελίτσες, είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα από το βράδυ. Μπορείτε να τα περάσετε καλύτερα στις δουλειές που έχετε να κάνετε, σε θέματα καθημερινότητος, να είσαστε πιο αποτελεσματικοί, με περισσότερο όφελος. Και μάλιστα λέμε ότι η σημερινή μέρα από το απόγευμα και μετά και η αυριανή είναι οι κατεξοχήν βοηθητικές για να πείτε το ναι, το όχι, τη συμφωνία και αν υπάρχει διαφωνία να το κάνετε με στυλ και όλα αυτά. Τα έντυπα, κάρτες, λογαριασμοί, αποδείξεις, τιμολόγια, αιτήσεις. Γρήγορα, γρήγορα και ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορικό μέσο. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν στη σημερινή μέρα και περισσότερο στην αυριανή. Εντάξει. Ναι, συνέχισε. Συνέχισε, λέω. Κοίτα, κοίτα. Πάμε. Πάμε. Έστω και με πίεση, πάμε στο ζυγό, έστω και με πίεση, υπάρχει λέει κέρδος στη σημερινή μέρα. Η πίεση μπορεί να είναι φανερή μέχρι το απόγευμα, επίσης τα πρέπει στα επαγγελματικά, στις σχέσεις, αυτά που λέμε να ευχαριστήσουμε τους άλλους, θα κάνω και το περισσότερο. Από το απόγευμα και μετά λοιπόν κάπως έτσι το πράγμα και αύριο και μεθαύριο, αλλά σε γενικές γραμμές οι μέρες αυτές είναι πολύ πιο βοηθητικές. Και ακόμα μέχρι το Σάββατο τα τηλεφωνηματάκια, αυτά που έχετε να ζητήσετε, να συμφωνήσετε και η Αφροδίτη ακόμα για αρκετές μέρες στο πλευρό σας. Μπορείτε λοιπόν να κινηθείτε λίγο πιο άνετα και με καλύτερο αποτέλεσμα. Μέχρι τα απογευματάκια καλύτερα, από το βράδυ και μετά, πείτε θα κάνω τα απαραίτητα και όχι αυτά που με ταλαιπωρούν και με κουράζουν. Το λέμε. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Ένα μικρό χέρι βοήθειας έρχεται και για σας από το απόγευμα και μετά και αύριο. Πιο πολύ θα είναι από το Σάββατο και εκεί η μετακίνηση του Ερμή από το ζώδιο του υδροχώου στο ζώδιο των ηχθείων. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασημώσανε εδώ. Μπορώ να...
Σαλάμ αλέκουμ. Μα αυτό γελάω τόση ώρα γιατί πετάνε λεφτά. Λοιπόν, και αφού τώρα πιάσει μόσανε, μπορώ με περισσότερο κέφι να πω στο Σκορπιό λοιπόν ότι από το Σάββατο και μετά μεγάλη πόρτα θα διαβείτε και θα είναι πολύ καλύτερη, θα είναι πιο αποτελεσματική, καθότι ο Ερμής είναι μια σειρά πραγμάτων που θα ανοίξουν και δουλειές και συμφωνίες και πελατεία και να ρυθμίσουμε αυτό και να τακτοποιήσουμε το άλλο και να βρείτε μια κάποια μέση λύση τώρα μεσοβέζει και οριστική από την ερχόμενη εβδομάδα στο κυρίως θέμα που σας απασχολεί αυτό τον καιρό.